yourself saying something you don't understand. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Ράδιο Έναντι, ακούτε την εκπομπή «Εκλεκτικές συγγένειες» με τον Ανδρέα Σταματόπουλο και πάμε μέχρι την Πάτρα να καλημερίσουμε τον συμπατριώτη μου, τον επικεφαλής του Χριστιανού Δημοκρατικού Κόμματος, ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολόπουλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Είναι μια μέρα εξαιρετικά φορτωμένη και δύσκολη. Είναι η επόμενη της ψήφισης καινούριων, όπως ξέρετε, προϋποθέσεων που για την υποδόση έβαλαν οι δανειστές εκβιαστικά και πάλι στην ελληνική κυβέρνηση. Και το ερώτημα είναι, κύριε Νικολόπουλε, εκτός από γη έδωσε και είδωρ πλέον η κυβέρνηση? Δυστυχώς άφησε το είδωρ να κυλάει στους ποταμούς που οι προηγούμενοι είχαν χαράξει, γιατί αυτό είναι και το χειρότερο για μένα, το γεγονός δηλαδή ότι η χτεσινή τροπολογία απλά συμπεριλαμβάνει όσα το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει, αλλά ουσία επαναλαμβάνει όσα η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου, αλλά ακόμα και λίγο πιο πίσω, γιατί για θυμηθείτε πότε πρώτο ξεκίνησε και ο αγώνας ακόμα των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, όταν ψηφίστηκε, το λέω και για τους συναδέλφους μου εκεί, τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, που ήσαν τότε βουλευτέ, κάποιοι ήσαν και υπουργοί. Και το λέω προπαντός για όλους εμάς που δεν ξεχνούμε ότι μας έχουν βάλει σε ένα καλαπόδι. Και αν αυτό το καλαπόδι δεν το πετάξουμε, φαίνεται ότι δεν έχει κανένα νόημα να παίζουμε θέατρο σκιών. Δηλαδή ξαφνικά να ακούμε τώρα, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη για παράδειγμα, να σκίζει τα ηματιά του, αν και δεν τα άσκησε εν προκειμένου, όπως ξέρετε, χτες δυστυχώς, όσο και αν ψάξετε στα πρακτικά είναι πια ανιρτημένα, όποιος θέλει μπορεί και σε εικόνα, αλλά και σε κείμενο να τα βρει. Δεν υπήρξε καμιά ένσταση, καμιά δέσμευση, καμιά διαφοροποίηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης ότι εκείνη το βλέπει διαφορετικό και δεν θα δώσει το είδωρ εκτός από τη γη, όπως πολύ σωστά είπατε. Και εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη απόφαση που πρέπει να πάρει ο καθένας μας. Αν δεν θέλει, ξαναλέω, να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αν θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, τότε πραγματικά μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί η αλλαγή των προσώπων στην κυβέρνηση, αλλά με την ίδια πολιτική, να του φέρει την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Ναι, κύριε Νικολόπουλε, όμως, άμα τώρα σας ακούει κάποιος να τα λέτε αυτά, που έχετε δίκιο, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας κυβερνάει και εσείς τα βάζετε με το Σαμαρά, με το Μητσοτάκη, υπογραφή Αλέξη Τσίπρα έχουν, ναι, αυτή, γιατί, αυτή η νόμη. Έχει τελειώσει η υπόθεση αυτής της κυβέρνησης. Όπως το ξέρετε, το βλέπετε, δεν είναι ανάγκη να δούμε αυτές τις μαϊμουδένιες δημοσκοπήσεις που είναι για γέλια και απορώ γιατί η δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει. Απορώ πως υπάρχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας που ενώ έχουν πέσει όλες τις φορές έξω, εξακολουθούν να λένε ότι είναι δουλειά τους και η ειδικότητά τους να κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε άλλη χώρα θα τους είχαν αφαιρέσει και την έδρα. Όχι απλώς το δικαίωμα να παραπληροφορούν τον κόσμο, αλλά δεν έχουμε ανάγκη από αυτό. Αυτό λοιπόν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πάει. Έχει κριθεί στη συνείδηση του κόσμου και τώρα κοιτάζουμε τι είναι το επόμενο που μπορεί να έρθει. Εάν το επόμενο λοιπόν είναι ακόμα πιο χειρότερο, εάν το επόμενο είναι εκείνο που θέλει να μας λέει ότι είναι καλό αυτό που γίνεται, ότι πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι, τότε θα είναι χειρότερο από το παρόν. Εάν το επόμενο είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που έλεγε «Δεν θα αφήσω τον Τόμψεν να μου κλέψει τη δόξα των μνημονίων», τότε είναι συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να φαντάζεται. Τουλάχιστον για εμένα. Και τα λέω αυτά γιατί αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αν δεν αλλάξουμε την ατζέντα. Στη Γαλλία ανάγκασαν τον Σαρκοζή και άλλαξε την ατζέντα. Ο Σαρκοζή δεν λέει αυτά που λέει ο Κούλης εδώ. Ο Σαρκοζή λέει και τι έγινε για τον Brexit. Και εμείς θα φύγουμε, λέει. Τον ακούσατε προχτές?
Δεν έπαιξε εδώ στην Ελλάδα αυτή η δήλωση που είναι συγκλονιστική. Μήπως είναι αριστερός ο Σαρκοζή? Όχι, αλλά μάλλον τη χαϊδεύει λίγο και τους ακροδεξιούς για να μην ψηφίσουν προς τη Λεπέν. Α, γι' αυτό το κάνει. Δηλαδή ένας πρώην πρωθυπουργός που βγαίνει και λέει και εμείς, εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει θα σηκωθούμε να φύγουμε, λέτε ότι το κάνει για να χαϊδεύει. Είναι μια ερμηνεία, μια ερμηνεία. Εντάξει. Εδώ πάντως φανταστείτε να βγει ο Μητσοτάκης και να πει ναι, πάμε σε Brexit. Το φαντάζεστε ποτέ? Όχι. Να το κάνει ο Μητσοτάκης? Όχι, δεν το, ο Μητσοτάκης δεν θέλει να χαϊδεύει τα οπίστια μόνον της κεντροαριστεράς. Γιατί φαίνεται παθαίνει αλλεργία με τη δεξιά, κύριε Σταματόπουλε. Πάντως, κύριε Νικολόπουλε, ο Μητσοτάκης έχει ένα έρωτα, όπως βλέπετε, με τη Φοφό. Έχει ένα έρωτα με ό,τι δεν απηχεί την κεντροδεξιά. Βγήκε προχθές η υπόθεση δικαστική έρευνα που έγινε για η παραποίηση των στατιστικών στοιχείων που δικαίωνε τον Καραμαλή κουβέντα. Δικαιώνεται ο Καραμαλής στον πόλεμο με τον Νταβατζίδων, ο Μητσοτάκης με τους Νταβατζίδες. Πάντως, δηλαδή επειδή... αυτό, ξέρετε, ναι, εμένα μου φαίνεται έτσι λίγο περίεργο, πώς να σας το πω. Επειδή λέτε λοιπόν ότι θέλει να χαϊδεύει το κέντρο κτλ. Ναι, τώρα έχουμε το μάθημα των θρησκευτικών. Πριν πάμε και κύριε Νικολόπουλε. Το μάθημα των θρησκευτικών, δηλαδή δεν θα έπρεπε ο Μητσοτάκης με την ευκολία που βγήκε και είπε εγώ αν γίνω πρωθυπουργός θα δώσω πάλι τις άδειες στους Νταβατζίδες και θα τους δώσω και τα λεφτά τους πίσω. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε τώρα να βγει και να πει αν θυμέ, εμένα βγάλετε πρωθυπουργό και εγώ που θα έρθω θα κάνω το μάθημα των θρησκευτικών υποχρεωτικό όπως ήταν παλιά. Ναι, αλλά έχουμε την εμπειρία. Εγώ όταν θα έρθω θα καταργήσω το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε να το πει αφού τον έχει ψηφίσει. Κύριε Νικολόπουλε, ακούστε με λίγο. Έχουμε και την εμπειρία όμως του Καραμαλή, ο οποίος είχε πει ότι ψηφίστε με και θα επαναφέρω το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Και δεν το έκανε. Το θυμάστε. Εντάξτε, έμεινε όμως μια ομολογία. Πήγε και υπέγραψε και έδωσε το στίγμα ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Ήταν κυβέρνηση. Κακός που δεν το έκανε, όμως είχε κάνει κάτι σημαντικό. Ας το πει ο Μητσοτάκης τώρα κι ας είναι μασόνος. Ας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν είναι οι τρελοί οι δεσποτάδες που μπαίνουν μπροστά. Ας μπει ο Μητσοτάκης να δικαιώσει αυτή την παράταξη που τραγούδαγε στην πλατεία Αριστοτέλους. Ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Και οι σημαίες κάτω κυμάτιζαν όταν ο πατέρας του από πάνω μίλαγε στο Ηλέκτρα και όπου αλλού. Ας βγει λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σήμερα και να πει εγώ θα επαναφέρω τα θρησκευτικά. Ας βγει να το κάνει, αλλά ξέρετε είναι ακόμα χειρότερο λοιπόν το ότι ούτε καν ομολογεί. Είναι ακόμα χειρότερο όταν από κεντροδεξιά παράταξη βλέπεις ο ηγέτης της να πηγαίνει να ψηφίζει το γάμο γυναικών με γυναίκες, αντρών με άντρες. Είναι αυτό μέσα στον πυρήνα της δικιάς μας της παράταξης? Είναι ακόμα χειρότερο να ταυτίζεται με την οικονομική ολιγαρχία και την οικονομική ελίτ. Δεν ήταν ποτέ αυτή η κεντροδεξιά. Αυτή δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την παράταξη τη δικιά μας που ήταν των φτωχών, των λαϊκατζίδων, των αδύνατων, των αγροτών, των μεταπρατών. Ήταν από εκεί που κρατάει η σκούφια του. Πάντως, κύριε Νικολόπουλε, αν κάποιος μπορούσε να εμποδίσει το σύμφωνο συμβίωσης που λέτε ή το νόμο για την Ιθαγένεια, ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι δεν έβαλαν βέτο στην κυβέρνηση. Μπορεί να μην το ψήφισαν, σωστά, αλλά δεν έβαλαν βέτο στην κυβέρνηση. Σωστά το λέτε. Και γι' αυτό πια δεν είμαι εκεί. Σωστά το λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Τώρα, επειδή θίξατε και το θέμα για τα θρησκευτικά, βλέπουμε όμως τον κύριο Φίλη να λέει ότι θα το ξαναδούμε, να μην το προωθεί το θέμα. Πιστεύετε ότι... Μακάρι να το ξαναδεί. Μακάρι να το ξαναδεί και πρέπει να το ξαναδεί. Γιατί κοιτάξτε, είναι άκερο, είναι ακατανόητο, είναι ανεπίτρεπτο, είναι αντισυνταγματικό, είναι απομειωτικό. Τι άλλο να πω, είναι και ευτελιστικό. Όλο αυτό που γίνεται, αυτός ο τρόπος δηλαδή όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έγινε τις τελευταίες μέρες μέγα θέμα, ναι, θρησκευτικού ρατσισμού. Και το λέω έτσι τόσο σκληρά για να ακουστεί στο μαξί μου. Ξέρετε ότι στον μουσουλμάνο μουφτή αναγνωρίζεται το ένομο
Ένομο, ασφαλώς δικαίωμά του. Όχι μόνο να καθορίζει, προσέξτε σας παρακαλώ, κύριε Σταματόπουλε και όσοι μας ακούνε, δίνει το δικαίωμα ο νόμος να καθορίζει ο μουφτής το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών για τους Έλληνες μουσουλμανόπαιδες. Το Κοράνιο. Αλλά και τι ακόμα. Και να προτείνει και να διορίζει ουσία τους διδάσκοντες αυτό. Το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος. Ήθελα να διατυπώσω το ερώτημα σε όσους κάνουν την τιμή να μας ακούνε τώρα. Εσείς ρε αδέρφια το ξέρετε ότι ψηφίστηκε νόμος από αυτή την κυβέρνηση που δίνει το δικαίωμα σε αυτούς που σας είπα. Συνεπώς προκαλεί απορία αλλά και οργή το γεγονός ότι μέσα στην ελληνική ένομη τάξη η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως κατώτερη από το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό και την Ρωμαιοκαθολική αίρεση. Και ακόμα, ξέρετε, προκύπτει ένα εύλογο συμπέρασμα ότι τα όσα δηλώνει ο κύριος Φίλης, όπως τον λέει μάλιστα ο εδώ ο δεσπότης ο δικός μας ο Καλαβρίτων, δεν είναι Φίλης λέει, είναι Φίδης, ευκαίρος ακαίρος, ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι μονομολογιακό και πρέπει να εξυγχρονιστεί, είναι ανακριβέστατο. Γιατί όπως αποδεικνύεται, το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα είναι πολυομολογιακό. Από πού αποδεικνύεται? Από αυτό που σας είπα. Ότι στην Ελλάδα διδάσκεται και το Κοράνι και, και τα θρησκευτικά των Ρωμαιοκαθολικών και των Ισραηλιτών. Συμπερασματικά λοιπόν, η δικιά μας η αξίωση είναι αυτονόητη και καθόλου δίκαιη, η αξίωση των Ελλήνων δηλαδή. Οφείλει λοιπόν το Μαξίμου ο Τσίπρας, η ελληνική πολιτεία, όλη η ελληνική πολιτεία. Δεν βλέπω αυτό να είναι θέμα για τα κόμματα, δεν είναι θέμα αυτό, να ισχύει και για τους μαθητές της Ορθόδοξης πίστης. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Να μην είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ό,τι ισχύει λοιπόν για τους έχοντες τα άλλα θρησκεύματα που σας είπα Έλληνες, να ισχύει και για μας που πιστεύουμε στην Ορθόδοξη πίστη. Ό,τι δηλαδή για τους μαθητές της μουσουλμανικής, της εβραϊκής και της ρωμαιοκαθολικής θρησκευτικής παραδοχής. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μακάρι λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μην αφήσει να ολοκληρωθεί το ολίσθημα αυτό ή αν θέλετε ο διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και να μην παραβεί προπαντός τις συνταγματικές επιταγές της ισότητας, της ισονομίας που σήμερα πλήττουν τους ελληνόπαιδες μαθητές σύμφωνα με αυτά που σας είπα. Ναι. Κύριε Νικολόπουλο, να πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας. Ζητήσατε το πόρισμα Βραγάτση να έρθει στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί υπάρχουν κάποια επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια τα οποία τα έχει ανακαλύψει, που έχουν πάει τα λεφτά σε λογαριασμούς ξένων, σε φοροδιαφυγή. Τι έχει γίνει με αυτό το θέμα? Σταματόπουλε, έτσι λένε οι πληροφορίες. Και δεν μπορεί κανένας αυτά να τα κρατάει κρυφά στα σεφτάρια του. Δεν μπορεί να τα κρατάει πολύ δε περισσότερο όταν καλείται ο απλός ο φτωχός Έλληνας να πληρώσει όλων αυτών των ταβατζίδων, των φίλων του Μητσοτάκη, τα σπασμένα και αυτοί να πίνουν στην υγεία των κοροϊδών. Σήμερα, είστε ο πρώτος που το λέω, θα δώσω στη δημοσιότητα δημόσια ερωτήματα προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γιάννη του Στουρνάρα, με αφορμή τη διαρροή του πορίσματος της Τράπεζας Αττικής, που όπως ξέρετε σήκωσε ένα δικαιολογημένο, απολύτως δικαιολογημένο θόρυβο για όλα τα θαλασσοδάνεια που δόθηκαν εκεί και ο κύριος διοικητής και πρώην υπουργός μάλιστα οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας, επί ημερών του έγιναν αυτά, αυτός ο λίαν φιλόδοξος πολιτικός που εποπτεύει όλες τις τράπεζες, δυστυχώς επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά, θα δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Όμως, στα ερωτήματα που του θέτω, εκτός από το γεγονός, εκτός από το ότι του ζητώ αυτές τις ίδιες εκθέσεις και τους ίδιους ελέγχους που έδωσε της Τράπεζας Αττικής στον Εισαγγελέα να δώσει και για τις άλλες συστημικές τράπεζες μαζί
με τις εκθέσεις ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του περίφημου SSM, προκειμένου όχι απλώς να λάβουμε γνώση των θέσεων της τράπεζας της Ελλάδος, αλλά να δούμε πραγματικά τι κρύβεται εκεί, γιατί μέχρι σήμερα μας ζητούν εμείς να πηγαίνουμε να ανακεφαλαιοποιούμε τις τράπεζες με χρήματα, με το αίμα του ελληνικού λαού. Το ίδιο και για τις εκθέσεις ελέγχου της BlackRock, εκεί να δείτε τι θα γίνει για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Όμως υπάρχει και κάτι πολύ πολύ πιο συγκεκριμένο. Σαν και αυτά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, σαν και αυτά που με ρωτάτε για το πόρισμα Δραγάτση. Ρωτάω δημόσια τον κύριο Στουρνάρα, μετά από λίγες ώρες θα είναι στη δημοσιότητα, για πρώτη φορά τα λέμε τώρα μαζί, σχετικά και με τη δανειοδότηση της εταιρείας Αλφα Δορυφορική Τηλεόραση, συμφερόντων του κυρίου Κοντομινά από τις τράπεζες. Ξέρετε, το έτος 2012 η εταιρεία του κυρίου Κοντομινά πήρε από τη Eurobank χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια ευρώ, όταν σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Κοντομινά παρουσίαζαν λήξη πρόθεσμες οφειλές και ζητούσαν περίοδο χάριτος και μεταθέσεις δόσεων. Είναι του κυρίου Κοντομινά που έπαιζε την βοσκοτοπιάδα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είναι του κυρίου Κοντομινά που ξεκίνησε η δίκη του και είναι κατηγορούμενος στο Σκαμνί, το ξέρετε. Βεβαίως. Για το ΤΑΦΤΑ, μαζί με το ΡΕΣΤΗ, μαζί με τους άλλους. Η διεύθυνση πίστης της Eurobank δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος του Κοντομινά και της εταιρείας Αλφα Δορυφορική. Δηλαδή δεν ενέκρινε το αίτημα, αφού έκρινε πως η αποπληρωμή του δανεισμού του ομίλου αναμένεται να προκύψει, ακούστε, από μη εμφανείς πηγές. Και στην ίδια έκθεση λοιπόν αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει διαχρονικές ζημιές, διεύρυνση δανεισμού, απουσία εμφανών πηγών χρηματοδότησης, μεταφορά ρευστότητας μεταξύ συγγενών εταιριών, έλλειψη ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων και αναπόσβευστα άειλα ύψους 26,9 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αναπόσβευστη φήμη και πελατεία. Και το ερώτημα για τον κύριο Στουρνάρα είναι ποια ήταν η αντίδρασή του, ποιες είναι οι ενέργειες που προέβη η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με αυτή την παράνομη χρηματοδότηση της εταιρείας, όταν για τις άλλες εταιρείες των ΜΜΕ, ΔΟΛ κλπ. Έστειλε μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα. Το ίδιο λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση το 2011 για τη χρηματοδότηση 3.744 εκατομμυρίων για αυτές τις εταιρείες από την Πειραιώς, όπου και εκεί αναφέρονται διαχρονικές ζημιές, λειτουργικές ζημιές και μάλιστα η εξυπηρέτηση των δανείων συντελείται με συνεχείς αυξήσεις. Και εδώ πάλι ρωτά το Στουρνάρα σε ποιες ενέργειες προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος με αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά ακόμα και όταν εξοφλήθηκε, σε ποιες ενέργειες προχώρησε σχετικά με την νομιμότητα των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Σταύρος ο Ψυχάρης που με βρίζει από το Βήμα είναι κατηγορούμενος, όπως ξέρετε, μαζί με τη διοίκηση της Αλφα Μπανκ, τον κύριο Ματζούνη και άλλα 24 στελέχη, ακριβώς γιατί μετά από ερώτησή μου είπα τι έγιναν τα εκατομμύρια που έδωσε στο Σταύρο Ψυχάρη ο κύριος Αλφα, τι τα έκανε εκεί λοιπόν, τους τσίμπησε, τους δέσμευσε την προσωπική περιουσία, κινητή και ακίνητη, και είναι κατηγορούμενοι, κανονικοί κατηγορούμενοι. Βεβαίως. Όχι κατηγορούμενοι στα πολιτικά. Όλα εδώ, αυτά βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παρακαλώ, ότι θα δείτε τι θα βγει τώρα με το πόρισμα Δραγάτση. Εκεί θα δείτε λοιπόν τους φίλους των κυρίων υπουργών, των κυρίων πρωθυπουργών, όλων αυτών, όλες οι παρθενόπες που μιλάνε για ηθική, ενώ θα έπρεπε πριν ασχοληθούν με το δημόσιο βίο να έχουν κατά νου ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα των αποκαλύψεων και τότε θα ξαναδούμε τι θα λέει ο κόσμος, τι θα λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά προπαντός τι θα πει ο κατής. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αυτά είναι ποσά επιχειρηματιών, μιλάμε για εκατομμύρια, για πολλά λεφτά. Για τα κόκκινα δάνεια των απλών ανθρώπων, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και τώρα βλέπουμε ότι απελευθερώνονται και η πώλησή τους σε funds, αυτό πώς σχολιάζεται, είναι αυτή η λύση για να λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων? Άλλο. Η λύση είναι μία.
Η λύση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πρώτον να αλλάξουμε οικονομική πολιτική, γιατί όσο και να μου πεις εμένα, όταν θα μου πας στη σύνταξή μου στα 300 ευρώ, ό,τι και ρύθμιση να μου κάνεις, δεν πρόκειται να το πληρώσω. Δηλαδή πάλι λέμε χαζά. Συνειδητά όμως λένε κάποιοι χαζά. Συνειδητά δηλαδή μένουν στο θέμα των κόκκινων δανείων, όταν δεν συζητούν ότι κάθε μέρα είναι και χειρότερη με αυτή τη μνημονιακή πολιτική, ότι κάθε μέρα κόβεται ο μισθός, κάθε μέρα κόβεται η σύνταξη και θα γίνεται και αύριο και μεθαύριο, δεν πάει να έρθει ο Αβραάμ Πάπας όσο θα συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Άρα το πρώτο είναι να αλλάξει αυτό. Ποιος το ζητάει αυτό, εγώ, ο λαός μόνο, όχι. Η G20 του ΣΥΑ, ακούσατε προχτές, που συναντήθηκαν πριν 15 μέρες. Είπανε δώστε αγοραστική ικανότητα στους πολίτες, δώστε χρήματα, κόψτε αυτή την πολιτική την καταστροφική. Μόνο ο Κούλης δεν το καταλαβαίνει. Προχτές την Πέμπτη βγήκε ο ΩΣΑ, είπε τα ίδια. Μπείτε σας παρακαλώ, γκουγκλάρετε να διαβάσετε. Ναι, είπε ακριβώς τα ίδια. Ο κύριος Χουντή στο Ευρωκοινοβούλιο είπε ότι μετά από ερώτηση που έκανε στο Μοσχοβησί, ότι είναι η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτή την πολιτική για τα κόκκινα δάνεια. Αναφέρεστε σε κάτι άλλο όμως τώρα. Εγώ αναφέρομαι στο μείγμα της πολιτικής που πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν τα εισοδήματα. Αντί για μειώσεις, πρέπει να πάμε σε αυξήσεις. Δύο μοντέλα είναι μέσα στον καπιταλισμό, στην ελεύθερη οικονομία. Αυτό θα ήθελα, μήπως δεν είναι απόφαση των δανειστών, αλλά της ελληνικής κυβέρνησης να αλλάξει. Ακούστε. Το ένα, για να ενισχυθούν τα εισοδήματα και να μην μειώνονται παραπέρα, δεν είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Πάει και τελείωσε αυτό. Το δεύτερο είναι λοιπόν τι κάνουμε με τα δάνεια. Τι ήταν λοιπόν το θέμα για τα δάνεια? Το θέμα για τα δάνεια ήταν αν μπορώ και αν πρέπει πριν έρθει το ξένο φαντς εγώ να έχω την ίδια δυνατότητα ο δανειστής με την τράπεζά μου να με ρωτήσει εμένα και να μου πει το δικό σου δάνειο πουλιέται σήμερα στο 20% της αξίας. Εσύ μπορείς να το εξοφλήσεις, κύριε Νικολόπουλε, και αν μπορέσω να πάω να το κάνω. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει. Και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια, παρότι κακώς και κάκιστα η κυβέρνηση απεδέχθη αυτή την εξέλιξη που την αλήθεια, όπως ξέρετε, την έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες και δεν είναι άλλη αυτή η πικρή πραγματικότητα ότι έχουμε ήδη πληστηριασμούς την προηγούμενη Τετάρτη, 7.000 πληστηριασμούς την προηγούμενη Τετάρτη. Άρα λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτή ποιος θα την αλλάξει την πραγματικότητα? Γι' αυτό σας ξαναέβαλα το μεγάλο θέμα. Θα την αλλάξει την πραγματικότητα η εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική από τους σημερινούς ή από τους αυριανούς, όπου θα σου κόψει κι άλλο εσένα το μισθό? Πού θα πας να πουλήσεις εσύ διαφήμιση, αφού δεν θα υπάρχει κανένας να πάει στο μαγαζί να αγοράσει? Ποιος θα έρθει να διαφημιστεί στο ραδιοφωνό σου? Ο κανένας. Άρα λοιπόν, όσο συνεχίζεται αυτή η δογματική προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία, που δυστυχώς κάκιστα αυτήν πρεσβεύει και αυτήν υποστηρίζει η νέα τάξη πραγμάτων με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και γι' αυτό μου λέτε μα γιατί τον έχετε απέναντι? Γιατί αυτός τώρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Γιατί αυτός θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε κιόλας ότι είναι σωστή αυτή η πολιτική. Τουλάχιστον τούτοι εδώ οι τζερεμέδες λένε, παιδιά, τούτοι εδώ δεν είναι καλή η πολιτική. Μας εκβιάζουν, την κάνουμε αλλά δεν μας αρέσει, δεν τη θέλουμε. Δεν την υιοθετούμε. Ο Μητσοτάκης φοράει και κουστούμι και καμαρώνει κιόλας σαν τον Γεωργιάδη. Λέει εμείς θα τα κάνουμε, λέει, αυτή την πολιτική. Τι λες ρε Ντενέκε, θα κάνεις αυτή την πολιτική και πού θα οδηγηθούμε? Στην ολοσχερή πείνα, στην καταστροφή. 150.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, το θυμάστε? Ναι, βεβαίως. 150.000 νοικοκυριά. Και λοιπόν τι ήθελε ο Μητσοτάκης? Να μην είχαν ρεύμα. Δεν ήθελε λοιπόν έστω να πάει να δώσει ό,τι θέλει στη ΔΕΗ, να έχει λίγο φως στο σπίτι του? Αυτό πρέπει να γίνει, να πεθάνουμε? Είπε προχτές στη Θεσσαλονίκη. Από πού, λέει, το 1.900.000 του ένφια που είπες θα τα βρεις? Και λέει θα περικόψω τις δαπάνες από την υγεία. Από την υγεία θα περικόψεις δαπάνες? Εδώ δεν έχουμε γάζες, εδώ δεν έχουμε γιατρούς. Θα περικόψεις από την υγεία? Τι άλλο δηλαδή θα περικόψεις? Θα κόψεις και θα κλείσεις νοσοκομεία? Γι' αυτό με βλέπετε λοιπόν να είμαι έξαλλος, να είμαι στα κεραμίδια, να μην έχω να σας προτείνω κάποιο κόμμα,
Να μην έχω να σας πω, ελάτε με αυτό το κόμμα ή με εκείνο, αλλά να έχω να σας πω με τη βεβαιότητα ότι μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, όσο αλλάζουν τα πράγματα το βλέπετε. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, ο κόσμος εννοώ, και εδώ μην νομίζετε ότι ο κόσμος θα μείνει βουβός. Και μην νομίζετε ότι θα πάει σε μαϊμού λύσεις. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά και δεν θα την πατήσει κι άλλη φορά. Κλείνοντας, κύριε Νικολόπουλε, να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Στην Επιτροπή που είστε για την διερεύνηση των δανείων των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας βλέπουμε είστε και πολύ δραστήριος. Έχετε και μια κόντρα εκεί με τον κύριο Λοβέρδο συνεχιζόμενη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχω και με τον κύριο Σταμάτη, τον πατριώτη σας από εκεί. Ναι. Το θύμισα εχθές ότι ο Καψερός δεν κατάφερε να βγει ποτέ ούτε βουλευτής ούτε στην Καλαμαριά, δημοτικός σύμβουλος ο Καψερός. Δεν ξέρω γιατί δεν τον συμπαθεί ο κόσμος, τι του βρίσκει ο κόσμος και δεν τον ψηφίζει. Το έχει έτσι ένα άγχος και θέλει να με διακόπτει. Λες και είναι υπερασπιστής εκείνων που φέρνουμε για να μαρτυρήσουν τα εγκλήματα. Ο Δημητράκης πετάγεται εκεί μαζί με τον Λοβέρδο να τους κάνει το συνήγορο αντί τον ανακριτή. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, βλέπει και ξέρει. Το ερώτημα είναι, κύριε Νικολόπουλε, ότι δεν είχε ψηφιστεί ένας νόμος το 2013 που έλεγε ότι στην ουσία δεν μπορούν να προταχθούν στη δικαιοσύνη στελέχη τραπεζών και όποιες έχουν δώσει θαλασσοδάνεια σε κόμματα. Το θυμάστε πολύ αυτό. Πολύ καλό αυτό που μου λέτε. Έτσι λοιπόν, σήμερα τα δημόσια ερωτήματα στο Στουρνάρα κλείνουν ως εξής. Κύριε Στουρνάρα, εσείς γνωρίζετε τις συγκεκριμένες πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αυτές που αφορούν τη δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων, και νομίζετε ότι τηρήθηκαν, πιστεύετε ότι τηρήθηκαν, ναι ή όχι, κατά τη χορήγηση και αναχρηματοδότηση αυτών των δανείων οι κανονιστικές πράξεις? Γιατί μετά από όλα αυτά που σας είπα και που είπα και χτες στην κυρία στην Εξεταστική Επιτροπή και θα πω και αύριο στον άλλον κύριο Διευθυντή της Τραπέζης Ελλάδος, αποδεικνύεται ότι η τροπολογία είχε μία προϋπόθεση β' στο β' εδάφιο που έλεγε ότι ναι, θα απαλλάσσουν όλα τα τραπεζικά στελέχη και όχι μόνο γιατί ο εισαγγελέας είχε καταλήξει ότι πρέπει να πάνε για κακούργημα και οι οικονομικοί διευθυντές των κομμάτων είχε τα ονόματά τους. Είχε τον κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο, είχε τα ονόματά τους, ονόματα. Και υπουργών ονόματα για τα θαλασσοδάνεια αυτά. Έλεγε όμως ότι όλοι αυτοί απαλλάσσονται πότε? Μόνον όταν έχουν εφαρμοστεί, λέει, οι πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και οι κανονιστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιλεία 1, Βασιλεία 2, όσοι με είδαν χτες από την τηλεόραση της Βουλής θα άκουσαν να ρωτώ την κυρία εκεί προϊσταμένη ακριβώς αν ετηρήθησαν αυτές και τη ζητούσα να πει ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί η υπόθεση θα βγει από το αρχείο, γιατί αποδεικνύεται ότι το εδάφιο β' αυτής της τροπολογίας δεν έχει τηρηθεί. Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Και θα το δούμε πολύ σύντομα. Κύριε Νικολόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Η ώρα.